πρόβλεψη του ελισμονίτου βασιλέως Γεωργίου του Δευτέρου και τη φροντίδα του τότε κυβερνήτου Ιωάννου Μεταξά, οι ελληνικοί ένοπλοι δυνάμεις ήσαν έτοιμες να υπερασπίσουν τη χώρα όταν στις 28 Οκτωβρίου 1940 ο Μπενίτο Μουσολίνη και η φασιστική Ιταλία εισέβαλαν από τα αλβανικά σύνορα. Θα κάνουμε έναν περίπατο, λέει ο Μουσολίνη στις 8 εκατομμύρια ιταλικές νότιες. Όχι, απαντά ο Ιωάννης Μεταξάς και μαζί του ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Ο βασιλεύς Γεώργιος υπογράφει το διάταγμα της επιστρατεύσεως. Γνωρίζει καλά ότι η χώρα διεξάγει τον υπερώνων αγώνα, όπως το γνωρίζουν και οι επίστρατοι που προσέρχονται παραλυρώντας από ενθουσιασμό στους στρατώνες για να ντυθούν και να φύγουν κατευθείαν για το μέτωπο. Το ελληνικό κανόνι βροντά, θυμίζοντας μάχες παλιές και νίκες και δόξες νοπές. Ύστερα από την επική αντίσταση του Δαβάκη στις όχθες του Καλαμά και στο Καλπάκι, ο ελληνικός στρατός περνά από τις θέσεις αμήνης στην επίθεση. Τίποτα δεν μπορεί να συγκρατήσει τον Έλληνα στρατιώτη όταν ορμά με τη λόγχη να υπερασπίσει τους βωμούς, τις εστίες, τους τάφους των προγόνων του, συνεχίζοντας ιστορία λαμπρή 3.000 ετών. Πετώντας από ράχη σε ράχη, οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Κοριτσά. Και ο πληθυσμός της τους δέχεται με την νοσταλγία που την έτρεψαν χρόνια και χρόνια σκλαβιάς και κατερικής προσμονής. Ο εχθρός που ήρθε να κάνει έναν περίπατο στην Ελλάδα, πράγματι έρχεται να περπατήσει τώρα στους χώρους συγκεντρώσεως εχμαλώτων, νικημένος και κατησχημένος. Με τον ίδιο ρυθμό οι Έλληνες προχωρούν όλο και πιο βαθιά στο εχθρικό έδαφος. Πορείες επίπονες, επιθέσεις μέσα στα χιόνια, στο βαρύ αλβανικό χειμώνα που παγώνει τα πάντα εκτός από την ελληνική καρδιά. Το ένα ύψωμα καταλαμβάνεται μετά το άλλο και οι Έλληνες προχωρούν πάντα μπροστά. Το ναυτικό μας γράφει και αυτό ένδοξες σελίδες αντίκρις στον όγκο του Ιταλικού στόλου που ποτέ δεν κατόρθωσε να κυριαρχήσει στη θάλασσα την Ιταλική. Στο μεταξύ οι σύμμαχοι στέλνουν λίγες δυνάμεις ενισχύσεως που γίνονται δεκτές με ενθουσιασμό και πνεύμα αδελφοσύνης. Η αεροπορία ρίχνει και αυτή το βάρος της στον αγώνα και όλα προειδοποιούνται ότι θα έχουν τέλος λαμπρό. Όταν εις βοήθεια των φασιστών προστρέφουν του Χίτλερ οι Ναζί. Οι Έλληνες με το ίδιο αδάμαστο θάρρος πολεμούν τώρα στα μακεδονικά οχυρά δύο αυτοκρατορίες. Όταν τελειώσει στο ελληνικό έδαφος ο πόλεμος, με μια υποχώρηση έντιμη όσο και ένδοξη, το πνεύμα της νίκης θα μεταφερθεί από τον βασιλέα και την κυβέρνηση στη Μέση Ανατολή, όπου στρατός και ναυτικό και αεροπορία της Ελλάδος θα συνεχίσουν τον αγώνα και θα διακηρύξουν την πίστη τους σε αυτόν σε κάθε μάχη. Έτσι γράφτηκε η νίκη μιας περίοδου που άρχισε στις 28 Οκτωβρίου 1940 και προσετέθηκε αυτή στις σελίδες που γράφουν για τη Σαλαμίνα, το Μαραθώνα, τις Πλατεές, τη Γραβιά, το Σούλι, τα Δερβενάκια, το Μπιζάνι, τις Έρες, το Δεμήρισσα.
6.000 χρόνια τώρα η Ελλάδα βαδίζει μπροστά στα πεπρωμένα που η λαμπρή μοίρα της ένταξε επικεφαλής λαών και εθνών, πρωτοπόρο στον αγώνα για την πατρίδα, για την νίκη, την τιμή, τη λευτεριά. Thank you.